και πολιτισμού, ο οποίος θα κάνει ένα σύγχρονο πολιτισμό. Να πούμε ότι κοντά μας βρίσκεται και ο πολιτικός προϊστάμενος πολιτικής προστασίας της Δυτικής Μακεδονίας, ο Ηλίας Κάτωνος, και ο γενικός διευθυντής της εταιρείας του Σύνδεσμου Δυτικής Μακεδονίας, ο Θόδωρος Κακουματζίδης. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να ακούσουμε σε λίγο και την Αμαλία Κούσκουρα στην εισήγησή της και τον Παύλο Τσόσο σε εισήγηση που θα έχει την παιδεία, αλλά και τον κύριο Σάββα Σαπανίδη, τον πρόεδρο του ΕΔΕ, ο οποίος θα έχει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πει για τη φυσιογνωμία, τις αναπτυξιακές δυνατότητες και τις δομικές αδυναμίες της Φλόρας. Ο κύριος Παύλος Τσόσος έχει το λόγο. Κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Βουλευτά, κύριοι συνάδελφοι του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, επίσημοι προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης μας, λόγω ανοιγμένων υποχρεώσεων, ήταν αδύνατο να παραβρεθεί στο συνέδριο που τόσο επιθυμούσε. Μου ανέθεσε να μεταφέρω έναν μεγάλο χαιρετισμό και τις ευχές του για την επιτυχία του συνεδρίου, την οποία περιμένουμε όλοι με λαχτάρα να έχει τέτοια επιτυχία ώστε τα αποτελέσματά της να φωνούν σύντομα, γιατί έχουμε μεγάλη ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την κρίση όπως πρέπει. Με τις ευχές λοιπόν του Περιφερειάρχη για καλή επιτυχία του συνεδρίου και επιθυμητά αποτελέσματα, να συνεχιστεί το συνέδριο.